Ραδιοθήβα 97,5. Βλέπουμε χιονισμένη η Θήβα και τα δημοτικά διαμερίσματα αντιμετωπίσαν κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια ένας παγετός σήμερα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες με το αλάτι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος χρόνος, γιατί περιμένουμε ένα κύμα πάλι το απόγευμα. Πιστεύω ναι, να μην είναι έτσι πολύ έντονο. Εμείς όμως είμαστε ετοιμότητα. Βρισκόμαστε εδώ και τα μηχανήματά μας είναι έτοιμα και οι αλατιέρες και το αλάτι έχουν κάνει τις παραγγελίες μας. Είμαστε πλήρως έτοιμοι, οπότε ό,τι και να γίνει, επειδή φάγαμε ας πούμε αυτό το διήμερο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ανοιγηδρόμη είναι ανοιχτή, όπως το ξέρετε κι εσείς. Υπάρχει, όπως σας είπα, λίγο παγετός. Η περιφέρεια έχει τα δικά της μηχανήματα, κομμάτια, με τους δικούς δρόμους. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε και χώρους όπου μπορούν Ναι, έχουμε καθορίσει τρεις χώρους, τέσσερις νομίζω, με τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων, Δημοτική Ενότητα Πλατεών, τρεις χώρους, και εμείς έχουμε κανονίσει το καπί Θήβας εδώ. Μα, όσοι επιθυμούν για προβλήματα έτσι παγετού ή προβλήματα θέρμανσης, έχουμε καθορίσει χώρους αυτούς. Αυτό δουλεύει 24 ώρες, το 24 θα δουλέψει συγκεκριμένες ώρες? Έχουμε δώσει τηλέφωνα που δουλεύουν στην ουσία 24 ώρες. Δεν μπορεί να είναι κάποιος στο καπί, ας το πούμε, ή κάποιος στο δημαρχείο. Κατάλαβα, ναι. Έχουμε δώσει τα κινητά τηλέφωνα, έχουμε βάλει υπεύθυνους. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εδώ σε όλο τον κόσμο, στην πατρίδα μας, στο Δήμο Θηβαίων, σε όλους τους δημότες μας, να έχουμε μια καλή χρονιά, μια νέα χρονιά, με ό,τι το καλύτερο μπορεί να συμβεί στην πατρίδα μας, αλλά και σε εμάς γενικότερα, λόγω της κατάστασης και της κρίσης που διανύουμε. Πιστεύω αυτή η ευχή σας να πιάσει τόπο και να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί μάλλον δύσκολα φαίνεται να είναι το 2017. Και διακαλύψει πόθος όλων των Ελλήνων, νομίζω. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.